Ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου, μιλώντας αργά το απόγευμα στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα δεν αποδέχτηκε πρόταση του ΝΑΤΟ για εγκατάσταση συστημάτων Χαρπούν στις ναυτικές βάσεις της Τουρκίας, γιατί αυτό θα ανέτρεπε την ισορροπία δυνάμεων στο Αιγαίο. Ύστερα από αυτό, είπε ο Πρωθυπουργός, το ΝΑΤΟ δεν μπορεί πια να παραχωρήσει τα συστήματα αυτά στην Τουρκία, γιατί οι αποφάσεις αυτές χρειάζονται ομοφωνία. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών καταδίκασε για δεύτερη φορά με 13 ψήφους έναντι μιας του Πακιστάν και μιας αποχής των Ηνωμένων Πολιτειών την ανακήρυξη του ψευδοκράτους του Ντενκτάς καθώς και την ανταλλαγή πρεσβευτών με την Άγκυρα. Το ψήφισμα που εγκρίθηκε χαρακτηρίζει απαράδεκτες τις προσπάθειες για επικισμό οποιοδήποτε μέρους των Βαρωσίων και ζητάει να υπαχθεί η περιοχή αυτή στη διοίκηση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο εκπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών, Warren Clark, δήλωσε ότι η χώρα του έχει ήδη καταδικάσει την ανταλλαγή πρεσβευτών μεταξύ της Τουρκίας και του ψευδοκράτους και ότι θεωρεί πως οι ενέργειες αυτές δεν έχουν νομική υπόσταση αλλά αντίθετα παρεμποδίζουν τις προσπάθειες για επίλυση του Κυπριακού. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Γιώργος Ιακώβου, δήλωσε ότι η Κυπριακή κυβέρνηση είναι ικανοποιημένη από το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη, Μιχάλης Δούντας, εξέφρασε την ελπίδα ότι η τουρκική πλευρά θα συλλάβει το μήνυμα της διεθνούς κοινότητας και θα προσεγγίσει επιτέλους το Κυπριακό με πνεύμα δικαιοσύνης. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Σπύρος Κυπριανού, μετά την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, δήλωσε μεταξύ άλλων τα εξής. Επιθυμώ να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την απόφαση 550 του Συμβουλίου Ασφαλείας, την οποία θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική για την Κύπρο. Πρόκειται για την πιο ισχυρή και προχωρημένη απόφαση που υιοθέτησε μέχρι σήμερα το Συμβούλιο Ασφαλείας για την Κύπρο, η οποία όχι μόνο καταδικάζει κατά τρόπο απερίφραστο τις διχοτομικές και αποσχιστικές τουρκικές ενέργειες, αλλά και προδιαγράφει το πλαίσιο λύσεως του Κυπριακού προβλήματος. Και ο κύριος Κυπριανού κατέληξε εκφράζοντας την εκτίμησή του προς όλες τις χώρες που με οποιοδήποτε τρόπο συνέβαλαν στην υιοθέτηση αυτής της απόφασης. Ο κύριος Κυπριανού, επιστρέφοντας από τη Νέα Υόρκη, θα έρθει τη Δευτέρα στην Αθήνα και την Τρίτη στις 10.30 θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου. Απόλυτα ευνοϊκό για τις αρχές για τις οποίες αγωνίζεται η Κυπριακή Δημοκρατία με τη συμπαράταξη της Ελλάδας, χαρακτήριζε, μιλώντας στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου, το κείμενο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Κυπριακό. Με το κείμενο αυτό, είπε ο κ. Παπανδρέου, φαίνεται καθαρά ότι με ελάχιστες εξαιρέσεις η διεθνής κοινότητα συμπαρίσταται στα δίκαια αιτήματα του Κυπριακού λαού. Όπως μετέδωσε το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων, η Τουρκία, αντιδρώντας στη χτεσινή απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την Κύπρο, δήλωσε ότι θα συνεχίσει να υποστηρίζει το τουρκοκυπριακό ψευδοκράτος του Ντενκτάς. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμαλής θα πάει τη Δευτέρα στην Αλεξανδρούπολη για να παραστεί στις γιορταστικές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της πόλης. Ο κ. Καραμαλής θα παραστεί σε δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό της πόλης, ενώ αργότερα θα καταθέσει στεφάνι στο Μνημείο των Ηρώων και στη συνέχεια θα παρακολουθήσει παρέλαση στρατιωτικών τμήματων και μαθητών. Την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει στις εκδηλώσεις ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Αμήνης Αντώνης Δροσογιάννης. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση πάνω στην πολιτικο-ιδεολογική εισήγηση που έγινε σήμερα, τρίτη μέρα του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, από το μέλος του εκτελεστικού γραφείου του κόμματος Γιώργο Γεννηματά. Ξένες αντιπροσωπείες χαιρέτησαν και σήμερα το συνέδριο. Εκ μέρους της Λιβύης, ο κύριος Σαχάτη, γραμματέας της Οργάνωσης των Προοδευτικών και Σοσιαλιστικών Κομμάτων της Μεσογείου, και η κυρία Ντάγκμαρ Τλουκ, εκ μέρους του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Χαιρετισμούς ακόμα απίφθηναν η ρουμανική αντιπροσωπεία, αντιπροσωπεία του κόμματος του Κογκρέσου της Ινδίας, του κόμματος Μπαθ της Συρίας, ενώ χαιρετισμό της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Βιετνάμ, διάβασε το μέλος του Προεδρείου στο συνέδριο Χρήστος Παπουτσής. Στις 8 απόψε, ο Πρωθυπουργός και η σύζυγός του δεξιώθηκαν τα μέλη των ξένων αντιπροσωπιών που παίρνουν μέρος στο συνέδριο στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Ευάγγελος Αβέροφ, μιλάει τη στιγμή αυτή σε συγκέντρωση οπαδών του στην κεντρική πλατεία της Λάρισας. Στην ομιλία του, ο κ. Αβέροφ είπε ότι οι εκλογές της 17ης Ιουνίου θα δώσουν μια μεγάλη νίκη στη Νέα Δημοκρατία και αποτελούν ευκαιρία πρόκληση για το λαό να ψηφίσει απαλλαγή από το ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Αβέροφ εξέφρασε την ικανοποίηση και τη συγκίνησή του για τη συγκέντρωση της Λάρισας. Ο όγκος και ο παλμός αυτής της λαοθάλασσας, της ανθρωποθάλασσας πρόσθεσε, είναι μια βαρυσήμαντη πολιτική πράξη. Είναι ένας πολιτικός σεισμός και επαναλαμβάνεται. Είναι μια νικηφόρα μάχη που αποκαλύπτει την αμήλικτη αλήθεια για τον κύριο Παπανδρέου.
Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας άσκησε κριτική για την πολιτική που η κυβέρνηση ακολουθεί στην ΕΟΚ και υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ με φανατισμένα συνθήματα πλαστογραφούν την αξία της ιστορικής επιλογής της ένταξης. Πρόσθεσε επίσης ότι η κυβέρνηση δεν αξιοποίησε επαρκώς τα προγράμματα της ΕΟΚ για κοινωνική πολιτική, για αναπτυξιακά έργα και για πολλά άλλα. Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο κ. Σαβέροφ αναφέρθηκε στο Κυπριακό και είπε ότι η κυβέρνηση δεν έκανε σωστούς χειρισμούς. Και κατέληξε. Οι πάντα πρώτοι στους δημοκρατικούς αγώνες νεοδημοκράτες θα αγωνιστούν και πάλι για την Ελλάδα, θα την κρατήσουν όρθια, θα ζητήσουν από όλους αίσθημα ευθύνης, δουλειά και πάλι δουλειά. Και στην ευθύνη και στη δουλειά θα είμαστε μαζί μπροστάριδες, όπως κάναμε σε όλους τους αγώνες του έθνους. Συνήλθε η Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και συζήτησε θέματα που έχουν σχέση με τις ευρωβουλευτικές εκλογές στα πλαίσια των γενικότερων πολιτικών εξελίξεων. Ο πρόεδρος του Κοδισό, Γιάνγκος Πεσμαζόγλου, πραγματοποιεί περιοδία στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, συνοδευόμενος από μέλη του πολιτικού γραφείου του κόμματος. Σήμερα στις 8.30 ο κύριος Πεσμαζόγλου μίλησε στην πλατεία Κρονίου Σερών, ενώ αύριο στις 8 θα μιλήσει στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γεράσιμος Αρσένης, έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ολόκληρη την έκθεση του ελέγχου που διενήργησε ο εφέτης των διοικητικών δικαστηρίων Ευάγγελος Ζημιανίτης σχετικά με τις συνθήκες και τις διαδικασίες αγοράς του συγκροτήματος της Olympic Marine από την ανώνυμη εταιρεία Pirkal. Στο πόρισμά του, που βασίζεται σε πολλές εκτιμήσεις, μεταξύ των οποίων και η τελευταία έκθεση του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών, ο εφέτης κ. Ζημιανίτης συμπεραίνει ότι ανεξάρτητα από ορισμένες τυπικές παραλήψεις ή παραβάσεις του νόμου 290 περί ανωνύμων εταιριών και του καταστατικού της εταιρείας, η ακριβής εκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Olympic Marine κατά τον κρίσιμο χρόνο της μετάβασής του στην Pirkal ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 355 εκατομμυρίων δραχμών. Συνεπώς, το ποσό αυτό υπερκαλύπτει σε κάθε περίπτωση το τίμημα των 307 εκατομμυρίων δραχμών που συμφωνήθηκε. Ο κ. Αρσένης ανέφερε ότι δεν υπάρχει θέμα σκανδάλου, δεδομένου ότι η αξία της Olympic Marine υπερκαλύπτει το τίμημα. Υπάρχουν μόνο, πρόσθεσε, διαδικαστικές παραβάσεις που είναι θέμα του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της Pirkal. Εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου γίνονται αύριο στο Σύλλογο Αρχιτεκτόνων. Η Τσεχοσλοβακία ανακοίνωσε το απόγευμα ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες. Μετά την ανακοίνωση αυτή, αυξάνονται σε 7 οι χώρες που ακολουθούν την απόφαση της Σοβιετικής Ένωσης να απόσχει από την Ολυμπιάδα του Λος Άντζελες. Στη Λοζάνη, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή κάλεσε τις αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και της Σοβιετικής Ένωσης, καθώς και τους αξιωματούχους της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών του Λος Άντζελες, σε επίγουσα σύσκεψη για τις 18 Μαΐου. Νεότερα τηλεγραφήματα από τη Μόσχα μεταδίδουν ότι η επικεφαλής της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων της Σοβιετικής Ένωσης, Μάρα Γκράμοφ, δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Χουάν Αντώνιο Σάμαρανγκ, για να συζητήσουν το θέμα του μποϊκοτάζ και θα παραβρεθεί στη Σύνοδο της Λοζάνης την ερχόμενη Παρασκευή. Στο Σαντιάγο της Χιλής, χιλιάδες άτομα πήραν μέρος σε μεγάλη διαδήλωση με την ευκαιρία της πρώτης επετείου της εξέγερσης κατά του δικτάτορα Πινοσέτ. Οι ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις διέλυσαν τους διαδηλωτές με δακρυγόνα και πυροβολισμούς στον αέρα. Κύριο αίτημα των διαδηλωτών ήταν η αποκατάσταση της δημοκρατίας. Οι ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις εξακολουθούν να φρουρούν στρατιωτικούς σταθμούς και άλλα δημόσια κτίρια που τις τελευταίες μέρες υπήρξαν στόχος βομβιστικών επιθέσεων. Τελευταία τηλεγραφήματα από το Σαντιάγο μεταδίδουν ότι ένα άτομο σκοτώθηκε, 10 τραυματίστηκαν από σφαίρες και 130 συνελήφθησαν. Οι συγκρούσεις μεταξύ των διαδηλωτών και των στρατιωτικών δυνάμεων συνεχίστηκαν για πολλές ώρες. Στο Σαλβαδόρο, ο χριστιανοδημοκράτης Χωσέ Ναπολέον Ντουάρτε ανακηρύχθηκε επίσημα νικητής των προεδρικών εκλογών. Λίγες ώρες μετά την ανακήρυξη, ο Ναπολέον Ντουάρτε ανακοίνωσε ότι ο στρατός συγκρότησε ειδική επιτροπή για να ερευνήσει τις παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων από άνδρες του στρατού. Εν τω μεταξύ, οι αντάρτες του Φαραμπούντο Μαρτί άφησαν ελεύθερο τον πρώην Υπουργό Αμήνης, συνταγματάρχη Καστίγιο, που είχε εχμαλωτιστεί πριν από 2 χρόνια περίπου. Ο Καστίγιο αφέθηκε ελεύθερος με αντάλλαγμα την απελευθέρωση 8 φυλακισμένων αριστερών ηγετών. Ένα στρατιώτης σκοτώθηκε και 2 αστυνομικοί τραυματίστηκαν βορειοδυτικά του Μπέλφαστ κατά τη διάρκεια συμπλοκής με ενόπλους. Η αστυνομία πιστεύει ότι οι ένοπλοι ήταν μέλη του Ιρλανδικού Δημοκρατικού Στρατού. Ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας επέστρεψε στη Ρώμη ύστερα από περιοδία 11 ημερών σε χώρες της Ασίας και εξέφρασε την επιθυμία να επισκεφθεί τη Σοβιετική Ένωση και την Κίνα. Μεγάλη διαδήλωση με αίτημα τη δημοκρατία πραγματοποιήθηκε χτες στην πρωτεύουσα των Φιλιππίνων. Στη διαδήλωση πήραν μέρος καθηγητές σχολείων και πανεπιστημίων, φοιτητές και πολίτες.
Να σταματήσουν τα βασανιστήρια ήταν το σύνθημα που κυριάρχησε, ενώ οι φοιτητές κάλεσαν τον πληθυσμό να μποϊκοτάρει τις βουλευτικές εκλογές που διοργανώνει το καθεστώς του Προέδρου Μάρκος. 9 άτομα τραυματίστηκαν από ισχυρή έκρηξη βόμβας στο ανάκτορο Πίτι της Φλωρεντίας, που είναι ένα από τα σημαντικότερα μουσεία της Ιταλίας, λόγω των περίφημων συλλογών του. Η έκρηξη σημειώθηκε σε ώρα λειτουργίας του μουσείου και λέγεται ότι οφείλεται σε θερμάστρα υγραερίου. Δεύτερη μέρα σήμερα του 43ου Συνέδριου του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Ιταλίας. Οι εργασίες του αναμένεται να λήξουν με την επανεκλογή του Μπετίνο Κράξη στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Κόμματος. Ας δούμε το ρεπορτάζ της ανταποκρίτριάς μας Δώρας Κωνσταντά από τη Ρώμη. Δεύτερη μέρα των εργασιών του 43ου Συνεδρίου του Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Βερόνα, του οποίου εργασίες αναμένεται να λήξουν αύριο βράδυ με την επανεκλογή του Μπετίνο Κράξη στη θέση του Γενικού Γραμματέα. Το περιβάλλον στην πολιτική των κομμάτων ήταν το θέμα της συζήτησης που οργάνωσε χτες το επιστημονικό περιοδικό Οικολογία και Περιβάλλον στο Συνάκτου Πειραιά. Στη συζήτηση πήραν μέρος εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων, οι οποίοι εξέθεσαν τις απόψεις τους σε συγκεκριμένα οικολογικά ζητήματα. Περισσότερες όμως πληροφορίες μας δίνει η ρεπόρτερ μας Σεμίνα Διγενή. Κεντρικό θέμα στη συζήτηση ήταν η συμμετοχή της Ελλάδας στην ΕΟΚ σε σχέση με την πολιτική προστασίας περιβάλλοντος. Αμφισβητήθηκε το γεγονός ότι η κοινοτική πολιτική που επηρεάζεται από μονοπωλιακά συμφέροντα μπορεί να οδηγήσει στη λήψη αυστηρών και αποτελεσματικών μέτρων κατά της ρύπανσης. Διαπιστώθηκε όμως ότι παρά τις αδυναμίες της κοινοτικής πολιτικής υπάρχουν περιθώρια για την αξιοποίηση του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου και την απορρόφηση πόρων. Ειδικότερα αναφέρθηκαν οι οδηγίες που αφορούν τα υπόγεια νερά, την προστασία της φύσης και την απαγόρευση του κυνηγιού, που θα μπορούσαν κατάλληλα προσαρμοσμένες να ισχύσουν και στη χώρα μας. Οι εκπρόσωποι των κομμάτων υπογράμμισαν επίσης ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο η πρημοδότηση των ιδιωτικών αυτοκινήτων και ότι αν διατηρηθεί ο σημερινός ρυθμός, ο αριθμός τους θα διπλασιαστεί στα επόμενα 15 χρόνια. Έτσι, η ανάπτυξη των μαζικών μέσων μεταφοράς και ιδιαίτερα του σιδηροδρόμου είναι επιτακτική ανάγκη. Ο κρατικοποιημένος τομέας της παραγωγής, πρόσθεσαν, δεν εφαρμόζει μέτρα κατά της ρύπανσης και δεν τηρεί τους κανόνες προστασίας των εργαζομένων και του περιβάλλοντος. Απαιτείται λοιπόν εδώ η ουσιαστική συμμετοχή του λαού στη λειτουργία των επιχειρήσεων και αυξημένος κοινωνικός έλεγχος. Οι ομιλητές συμφώνησαν τέλος ότι η απέτηση για ένα ανθρώπινο περιβάλλον σε μια δημοκρατική κοινωνία δεν είναι υπόθεση ενός μόνο κόμματος. Χρειάζεται προσπάθεια σε πανεθνική κλίμακα, όπως χρειάζεται και η σύνδεση της περιβαλλοντικής συνείδησης με τα προγράμματα λαϊκής επιμόρφωσης και παιδείας. 12 Μαΐου σήμερα, η μέρα που καθιέρωσε ο ΙΕ ως Παγκόσμια ημέρα αδελφής νοσοκόμου. Με την ευκαιρία του εορτασμού, η διοίκηση του Συλλόγου Νοσηλευτικού Προσωπικού των Κρατικών Νοσοκομείων της Αθήνας και του Πειραιά πραγματοποίησε εκδήλωση το πρωί στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Το ρεπορτάζ είναι της Έμης Κροκίδη. Με μια πικρή διαπίστωση ότι το επάγγελμα της νοσηλεύτριας κοινωνικά είναι μη παραδεκτό, γιόρτασε σήμερα την Παγκόσμια ημέρα αδελφής νοσοκόμου ο Σύλλογος Νοσηλευτικού Προσωπικού Κρατικών Νοσοκομείων. Όπως τονίστηκε από τους ομιλητές, ενώ η αδελφή νοσοκόμος προσφέρει κάτω από τις πιο αντίξωες συνθήκες της υπηρεσίας της στον πιο δύσκολο και ευαίσθητο χώρο, στο χώρο της υγείας, το λειτουργήμά της λόγω έλλειψης ενημέρωσης δεν έχει αναγνωριστεί ηθικά και κοινωνικά. Αναφέρθηκε επίσης ότι πρέπει να απαγορευτεί η δυσφήμιση του ρόλου της αδελφής νοσοκόμου από τα τηλεοπτικά και κινηματογραφικά προγράμματα. Να κατοχυρωθεί νομικά το επάγγελμα και να γίνει γνωστό ευρύτερα ότι η νοσηλευτική είναι τέχνη και επιστήμη και πρέπει να ασκείται μόνο από εκπαιδευμένους. Συζητήθηκε ακόμα το πρόβλημα της μικρής προσέλευσης σπουδαστών στις σχολές αδελφών νοσοκόμων. Όπως τονίστηκε, ο μόνος τρόπος για να ξεπεραστεί είναι να δοθούν κατάλληλα κίνητρα και να βελτιωθούν οι συνθήκες δουλειάς. Για να φτάσουμε σε μια δεκαετία στη χώρα μας την διεθνώς επιθυμητή αναλογία μιας αδερφής ανακρεβάτη, πρέπει κάθε χρόνο να αποφυτούν και να ασκούν επάγγελμα 2.000 αδελφές νοσηλεύτριες. Σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Ιατρικού Δυναμικού του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, στη χώρα μας έχουμε 19.803 αδελφές νοσοκόμες και ΜΕΕΣ. Τέλος, αναφέρθηκε ότι ειδικά στην Ελλάδα, τόσο η μεγάλη έλλειψη όσο και η χαμηλή γενικά εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού είναι ένα από τα ζητήματα κλειδιά για την αλλαγή στο υγειονομικό σύστημα.
Θα συνδεθούμε τώρα με το στούντιό μας στη Θεσσαλονίκη για να παρακολουθήσουμε τις ειδήσεις από τη Βόρεια Ελλάδα. Καλησπέρα σας. Από το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος θα αρχίσουν να λειτουργούν το τμήμα ιατρικής του Πανεπιστημίου Θράκης και το τμήμα επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού στο ίδιο πανεπιστήμιο. Τα σχετικά προεδρικά διατάγματα στάλθηκαν για δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Με την αυριανή πορεία ειρήνης από το Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη που οργανώνει η Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη, κορυφώνονται οι εκδηλώσεις στα Λαμπράκια 84. Η κίνηση της πορείας θα γίνει στις 9.30 το πρωί στο Λαγκαδά και οι φίλοι της ειρήνης θα διανύσουν μια απόσταση 23 χιλιόμετρων στα βήματα του αγωνιστή Γρηγόρη Λαμπράκη. Οι καλύτεροι ψάλτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό συμμετέχουν στη Διεθνή Συνάντηση Βυζαντινής Μουσικής που λήγει αύριο στην Εκκλησία της Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη. Με την προσπάθεια του αυτή στο χώρο της Βυζαντινής Μουσικής, που σύμφωνα με την άποψη που επικρατεί είναι η ρίζα της ελληνικής μουσικής μαζί με το δημοτικό μας τραγούδι, ο Δήμος Θεσσαλονίκης φιλοδοξεί στην καθιέρωση της εκδήλωσης ως θεσμού. Ο Δευροπόταμος είναι μια υποβαθμισμένη περιοχή της Θεσσαλονίκης, κυρίως από άποψη ποιότητας ζωής, αλλά γίνονται αδιάκοπα προσπάθειες για να βελτιωθούν οι όροι διαβίωσης εκεί. Μια από τις προσπάθειες στοχεύει στην πολιτιστική αφύπνιση του μαθητόκοσμου. Πρώτη πρωτοβουλία το ανέβασμα από το Λύκειο Δευροπότάμου του έργου «Παραμύθι χωρίς όνομα» του Καμπανέλη. Δύο καθηγητές του Λυκείου εξήγησαν στην ΕΡΤΑ1 τα ειδικά προβλήματα των μαθητών της περιοχής και το τι επιδιώκουν μέσα από το θέατρο. Για το γυμνάσιο έδειξαν ότι ένα μεγάλο ποσοστό, που είναι πιο μεγάλο από τα άλλα σχολεία, δεν σκέφτεται να συνεχίσει το λύκειο. Δηλαδή ένα ποσοστό μεγαλύτερο από 25%, που είναι αρκετά μεγάλο, μετά το γυμνάσιο θα πάει να δουλέψει. Δεν θα πάει σε κανένα από τα δύο λύκεια. Επίσης ότι ένα άλλο 25% περίπου θα έχει κάποια προβλήματα, είτε γλωσσικά είτε στη σκέψη. Δηλαδή θα είναι οι αδύνατοι μαθητές που θα πάνε στο Λύκειο, όσοι πάνε από αυτούς. Επίσης ότι υπάρχει ένα ποσοστό γύρω στο 30% που είναι παιδιά μεταναστών και από αυτούς, ειδικά αυτά που έχουν μείνει έξω πάνω από 10 χρόνια, έχουν σοβαρό πρόβλημα γλωσσικό και ό,τι συνεπάγεται αυτό, δηλαδή δεν μπορούν να προσαρμοστούν. Κύριε Αβδή, πείτε μας από ποιους και για ποιους λόγους ξεκίνησε αυτή η θεατρική προσπάθεια στο σχολείο του Δευροπότάμου. Ναι. Η προσπάθεια ξεκίνησε από τα ίδια τα παιδιά που θέλανε να κάνουν θέατρο. Οι λόγοι είναι ότι καταρχήν ξέρουμε την παιδευτική σημασία που έχει το θέατρο για όλους, αλλά επιπλέον ελπίζουμε ότι αυτή η δουλειά μπορεί να είναι μια μικρή συμβολή για την αναβάθμιση της πολιτιστικής ζωής αυτής της περιοχής. Κυρίες και κύριοι, αυτά για απόψε από τη Θεσσαλονίκη. Οι Σουηδοί δεν λατρεύουν μόνο τη χώρα μας το καλοκαίρι. Λατρεύουν και την ελληνική ποίηση και την ελληνική μουσική. Σε μια ακόμη πολιτιστική εκδήλωση που έγινε πρόσφατα στη χώρα αυτή, κυριάρχησε η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Ας ακούσουμε όμως τον ανταποκριτή μας στη Σουηδική πρωτεύουσα, που συνομιλεί με το διακεκριμένο λογοτέχνη και άριστο μεταφραστή των Ελλήνων ποιητών στα Σουηδικά, Ίγκεμαρ Ρεντίν. Και λογοτέχνης, ένας από τους μεγαλύτερους διαφημιστάς της Ελλάδας, της σημερινής Ελλάδας, στη Σουηδία και γενικά σε όλη την Ευρώπη. Ίγκεμαρ, γνωρίζω ότι προετοιμάζεις 25 συναυλίες για το 1985 σε δυτική Σουηδία με 50 διαφορετικές χοροδίες που θα τις αποτελούν γύρω στις 2.000 εραστέχνες νέοι. Για πες μας, τι ακριβώς προετοιμάζεις? Προετοιμάζομαι ένα project για νεολαίες με ελληνική μουσική και ποιήση ελίτη. Δηλαδή θα κάνουμε το Actionist και άλλα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκης. Οι συναυλίες αυτές θα γίνουν το 85, αλλά αν δεν κάνω λάθος, οι συναυλίες αυτές θα τις παρουσιάσεις και σε όλη την Ευρώπη. Όχι αυτές, αλλά θα κάνουμε και επίσης ένα φεστιβάλ του Θεοδωράκης που γιορτάσει τώρα το 60 χρονών. Ίγκεμαρ, έχεις μεταφράσει Γιάννη Ρίτσο, Σεφέρη και οπωσδήποτε το Άξιον Εστί για τη Σουηδική Ακαδημία από το 75 στο 79 που ο Ηλίτης πήρε το Νομπέλ. Τι είναι αυτό που τραβά τους Σουηδούς? Όπως ξέρω, αυτή την εποχή παίζονται τρία διαφορετικά κλασικά έργα. Η Αντιγόνη, η Άλκιστη, η Λυσιστράτη. Γιατί οι Σουηδοί και γενικά οι Σκανδιναβοί αγαπάνε τόσο πολύ την ελληνική τύπου για τα ελληνικά θεατρικά έργα? Είναι εύκολη ερώτηση, γιατί
Η Ελλάδα έχει μια παράδοση που είναι πάρα πολύ μεγάλη. 3.000 χρόνια. Και η πλούτη της ελληνικής παράδοσης είναι σαν παράδειγμα για όλους τους λαούς. Εμείς εδώ στη Σουηδία ζούμε σε μια κοινωνία όπου δεν βλέπουμε τις ρίζες μας. Εβδομάδα του νηπιαγωγείου έχει οργανωθεί στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Γλυφάδας από το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών της περιοχής. Το ρεπορτάζ είναι της Νίκης Τσελίκα. Πρόκειται για μια σειρά εκδηλώσεων που απευθύνονται κυρίως στους νηπιαγωγούς, τους πρώτους εκπαιδευτικούς με τους οποίους έρχονται σε επαφή τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας. Γι' αυτό και το κυρίαρχο σύνθημα της εβδομάδας του νηπιαγωγείου λέει: «Η προσχολική αγωγή είναι βάση και θεμέλιο κάθε αγωγής». Η εβδομάδα αυτή οργανώθηκε με βάση την ανάγκη των νηπιαγωγών να εξοικειωθούν με το σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται στα νηπιαγωγεία και την ανάγκη για επιμόρφωση και ποιοτικό ανέβασμα της δουλειάς των εκπαιδευτικών. Στη διάρκεια της εβδομάδας του νηπιαγωγείου έγιναν εισηγήσεις ειδικών θεμάτων και συζητήσεις με νηπιαγωγούς και γονείς. Παράλληλα, στον χώρο του πολιτιστικού κέντρου λειτουργεί έκθεση με έργα νηπίων και με υλικό παιδαγωγικού περιεχομένου. Για την οργάνωση και την καλύτερη επιτυχία της εβδομάδας του νηπιαγωγείου, ο διοργανωτής σύλλογος συνεργάστηκε με την τοπική αυτοδιοίκηση και με τη Σχολή Νηπιαγωγών Εκάλης και το Μαράζλιο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. Ο Γρηγόριος Μπιθικότσης, ο μεγάλος βάρδος του λαϊκού μας τραγουδιού, αποχαιρέτησε προχτές το βράδυ σε γιορταστική και συγκινητική ατμόσφαιρα τους φίλους, τους συνεργάτες και τους συναδέλφους του. Την τελευταία του εμφάνιση σε κέντρο κινηματογράφησε η Ερτένα. Το ρεπορτάζ είναι της Δήμητρας Γκουντούνα.